Μάιος 1821. Μόλις ένας μήνας έχει περάσει από την ήττα των Ελλήνων στη μάχη της Σαλαμάνας, όπου ο Αθανάσιος Διάκος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. Η επανάσταση πλέον στην Ανατολική Στερεά βρίσκεται σε τεράστιο κίνδυνο, αφού το ηθικό των αγωνιστών έχει πέσει, κάθε οργάνωση έχει καταρρεύσει, ενώ ο Μερευριώνης, ο επικεφαλής των Τούρκων, ετοιμάζεται να κινηθεί από τη Λαμία καθοδικά και να διαλύσει όποιες δυνάμεις έχουν απομείνει στην Αττική Βοιωτία, με απότερο σκοπό να απειλήσει την Πελοπόννησο. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Ο Μερβριώνης είναι πλέον έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Η άφηξη όμως ενός παλιού του γνώριμου σε στερεά Ελλάδα θα τον κάνει να τροποποιήσει τη στρατηγική του προς το παρόν. Αυτός ο άντρας δεν είναι άλλος από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Οι δύο άντρες, όντας επί χρόνια υπό τη σκέπη του Αλή Πασά, γνωρίζονται πολύ καλά. Ο Οθωμανός στρατηγός, αντί να διαλύσει συνοπτικά τους Έλληνες, πιστεύει πως το συμφέρει να τους πάρει με το μέρος του και από κοινού να επιτεθούν στο Μοριά. Στην αντίπερα όχθη, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, μέλος της φιλικής εταιρείας και κατέχοντας πριν χρόνια το αρματολίκι της Ανατολικής Στερεάς, φτάνει από την Πάτρα με πλοίο, κοντά στο Γαλαξίδι. Εκεί συναντά τον μέχρι τότε πιστό του πρωτοπαλίκαρο, τον Γκούρα, και από εκεί οδεύουν μαζί για το χάνι της Γραβιάς, όπου θα ενωθούν μαζί με τους οπλαρχηγούς Πανουριά και Διοβουνιώτη. Φυσικά ο Ανδρούτσος δεν σκοπεύει σε καμία περίπτωση να προδώσει τους Έλληνες και θα πολεμήσει στεναρά για να κρατήσει ζωντανή την επανάσταση. Άμεσα φροντίζει να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, ενώ παράλληλα κατευθύνει τα γυναικόπαιδα στα ορεινά. Ο Γκούρας κατευθύνεται προς τα Σάλωνα, όπου σκοτώνει όλους τους Τούρκους εχμαλώτους, ώστε να μην απελευθερωθούν από τον τουρκικό στρατό. Ύστερα από μέρες, μία επιστολή του Μερβριώνη θα ταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των Ελλήνων επαναστατών. Στην εν λόγω επιστολή υπόσχεται την οπλαρχηγία όλης της Ανατολικής Ελλάδας στον Ανδρούτσο, με την προϋπόθεση να προδώσει τους Έλληνες. Ακόμα φανερώνει στους τελευταίους πως η πιθανότερη πορεία που θα ακολουθήσει είναι από την Λαμία προς τα Σάλωνα, ύστερα προς Γαλαξίδι και μέσω πλοίων προς την Πελοπόννησο, αντί της εναλλακτικής πορείας μέσω του Ισθμού, όπου θα κινδύνευε από τις στενές διαβάσεις και τις ενέδρες των επαναστατών. Αν ο Μερβριώνης καταφέρει και φτάσει στο Μοριά τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπου ο Κολοκοτρώνης κάνει επίπονες προσπάθειες για να εδραιώσει την επανάσταση και να καταλάβει την Τριπολιτσά, αυτό θα είχε οδυνηρές συνέπειες. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί το γνωρίζουν αυτό και έτσι αποφασίζουν να αμυνθούν στο χάνι από όπου θα περάσει ο τουρκικός στρατός. Στο ελληνικό στρατόπεδο όμως ξεκινούν διαφωνίες όσον αφορά σε αμυντικές θέσεις, με τον Ανδρούτσο να επιθυμεί να κλειστούν και να οχυρωθούν στο χάνι, που στα τουρκικά σημαίνει ξενώνας. Επρόκειτο για θέση σε ανοιχτό πεδίο που μπορεί εύκολα να περικυκλωθεί και έτσι ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς, όντας πιο συντηρητικοί, προτείνουν την κατάληψη θέσεων αριστερά και δεξιά του δρόμου, ώστε σε περίπτωση ήττας να έχουν δίωδο διαφυγής. Και ενώ οι οπλαρχηγοί παραμένουν διχασμένοι, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Ο Μερβριώνης, έχοντας προετοιμάσει το στράτευμά του και αποτελούμενο από 9.000 άντρες, οι περισσότεροι από αυτούς Τουρκαλβανοί, αφήνει μία οπισθοφυλακή στην Πουδουνίτσα, που θα καλύπτει τα νότα του και κατευθύνεται στη Γραβιά, για να συντρίψει τους εναπομείναντες Έλληνες. Το επόμενο πρωί ξημερώνει 8 Μαΐου και με τον τουρκικό στρατό να πλησιάζει, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος προτείνει στο διχασμένο στρατόπεδό του μία συμβιβαστική λύση για τις αμυντικές θέσεις. Στα αριστερά του δρόμου να πάρει θέση ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς, ενώ στα δεξιά, στη βρύση του Σύντζικα, να πάρει θέση ο Χρήστος Σουλιώτης. Το κύριο βάρος της επίθεσης θα έπεφτε στον Ανδρούτσο, ο οποίος, πιστός στο αρχικό σχέδιό του, θα πάρει θέση με 120 άντρες, μεταξύ αυτών και ο Γκούρας, μέσα στο χάνι της Γραβιάς, εκτεθειμένη θέση με δύσκολη διαφυγή. Η ώρα δεν αργεί να περάσει και ο Μερβριώνης φτάνει στο πεδίο της μάχης με το στράτευμά του, όπου, αφού αναγνωρίζει την κατάσταση, το χωρίζει σε 3 τμήματα και διατάζει επίθεση στα αντίστοιχα ελληνικά. Τα τμήματα του Πανουριά στα αριστερά
και του σουλιώτη δεξιά δέχονται σφοδρή επίθεση από τους Τουρκαλβανούς. Το μικρό ελληνικό τμήμα σύντομα αρχίζει να δίνει έδαφος και τελικά υποχωρεί πλήρως προς τα ορεινά με τους εχθρούς να το καταδιώκουν. Πλέον ο Ανδρούτσος στέγεται στο Χάνι ως τελευταία αντίσταση στους Τούρκους, οι οποίοι το περικυκλώνουν, έτοιμοι για την τελική επίθεση. Όμως ο Τούρκος Πασάς, πιστεύοντας ακόμα πως μπορεί να μεταπίσει τον Ανδρούτσο, στέλνει έναν δερβίση να του μιλήσει. Όμως μόλις ο δερβίσης πλησιάζει στο Χάνι, ο ίδιος ο Ανδρούτσος με το τουφέκι του τον πυροβολεί θανάσιμα, κλείνοντας κάθε περιθώριο παράδοσης. Αμέσως οι Τούρκοι ξεκινούν επίθεση από όλες τις πλευρές του Χανίου. Οι καλά ταμπουρωμένοι Έλληνες όμως εξαπολούν συνεχείς τουφεκές από το Χάνι προς τους εχθρούς, σκορπίζοντας το θάνατο στο πεδίο. Ύστερα από βαριές απώλειες οι Τούρκοι υποχωρούν για να ανασυνταχθούν και προς το μεσημέρι επιτίθενται ξανά με μεγαλύτερες δυνάμεις. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος παρακινεί τους άντρες του να συνεχίσουν να μάχονται και πάλι με αλλεπάλληλες βολές από τις ισχυρές αμυντικές θέσεις που έχουν καταλάβει προκαλούν τρομακτικές απώλειες στους Τούρκους που βρίσκονται σε ανοιχτό έδαφος, εκτεθειμένοι πλέον στα πυρά των επαναστατών. Πολύ σύντομα και αυτή η επίθεση αποτυγχάνει παταγωδώς, όμως οι Τούρκοι δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν σε όλη τη διάρκεια της μέρας με νέες επιθέσεις. Ο Ομέρ Βριώνης, αντιλαμβανόμενος πως δεν θα κάμψει εύκολα την άμυνα των Ελλήνων, διατάσσει να έρθουν το τάχιστο δυνατό κανόνια από τη Λαμία. Με λαβωμένο εγωισμό αναμένει μέχρι αυτά να φτάσουν την επόμενη ημέρα. Είναι πλέον αποφασισμένος να διαλύσει το Χάνι με τους Έλληνες μέσα. Όσο νυχτώνει όμως και οι επιθέσεις των Τούρκων πάβουν, η στρατηγική ιδιοφία που ονομάζεται Οδυσσέας Ανδρούτσος, γνωρίζοντας πως δεν έχει πυρομαχικά για αρκετό χρόνο ακόμα και διαβάζοντας την επικείμενη κίνηση του αντιπάλου, αποφασίζει να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό των Τούρκων. Έτσι, αργά τα μεσάνυχτα και ενώ οι Τούρκοι κοιμούνται, οι Έλληνες αποχωρούν ήσυχα από το Χάνι, διαπερνώντας τις εχθρικές γραμμές υπό το σκότος που επικρατεί και φτάνουν σε ασφαλή ορεινή περιοχή, αφήνοντας πίσω τους 6 νεκρούς στρατιώτες. Το επόμενο πρωί ο Πασάς, προς εκπληξή του, θα βρει το Χάνι άδειο και διάσπαρτα γύρω του 300 νεκρούς και 600 τραυματίες, συμπληρώνοντας έναν τραγικό απολογισμό. Ταπεινωμένος και ιτημένος, θα υποχωρήσει βορειότερα με κλονισμένο το ηθικό του, αφού δεν περίμενε πως τόσο λίγοι Έλληνες θα μπορούσαν να αντισταθούν σε έναν τόσο μεγάλο και ισχυρό στρατό. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, με την απαράμιλη γενναιότητα, την πίστη και την επιμονή του να αμυνθεί στο Χάνι, όσο εκτεθειμένο κι αν ήταν, χρησιμοποιώντας τη στρατηγική του σκέψη και αποτελεσματική πρόβλεψη κάθε κίνηση του εχθρού, χαρίζει μία τρανή νίκη στους Έλληνες πέρα από κάθε πιθανότητα, αφενός διασώζοντας την Ανατολική Στερεά και αφετέρου δίνοντας πολύτιμο χρόνο στον Κολοκοτρώνη να προχωρήσει το σχέδιό του στο Μοριά, όπου 4 ημέρες μετά θα δοθεί η μάχη του Βαλτετσίου που θα κρίνει την έκβαση του αγώνα σε όλη την Ελλάδα.